Προαιρετικό θα είναι ο έλεγχο του Safe Pass μέσω τη εφαρμογή GovScan μέχρι τι 22 Νοεμβρίου. Όπω ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγεία, το μέτρο θα εφαρμοστεί προαιρετικά και πιλωτικά από τι 8 Νοεμβρίου μέχρι τι 22 Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα καταστεί υποχρεωτικό, ώστε να δοθεί το απαραίτητο χρονικό περιθώριο προσαρμογή και εξοικείωση με τη διαδικασία τόσο των υπεύθυνων που θα διενεργούν του ελέγχου όσο και των πολιτών. Με την διαθέτηση αυτή δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να εξασφαλίσουν σε μορφή που να περιέχει κωδικό QR το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID που χρησιμοποιείται για σκόπους safe pass. Υπενθυμίζεται ότι πλέον όλα τα safe pass και τα αρνητικά αποτελέσματα από τα θέσαντιγόνου αντιγόνου θα πρέπει να μετατρέπονται σε ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, ώστε αυτό να μπορεί να γίνει αποδεκτό από τον GovScan Cyprus. Παράλληλα, το Υπουργείο Υγεία, σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου για την χορήγηση τη ενισχυτική ζώση, ξεκαθαρίζει ότι αυτή θα χορηγείται στα άτομα που έχουν συμπληρώσει 6 μήνε από τον αρχικό εμβολιασμό. Ενώ όσον αφορά τα άτομα με διαβήτη, η ενισχυτική δόση θα χορηγείται στου 18 και άνω. Οι λεπτομέρειε για την χορήγηση τη ενισχυτική ζώση για τα άτομα με σοβαρή παχυσαρκία ανεξαρτήτου ηλικία θα ανακοινωθούν τι επόμενε μέρε. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειε για αύξηση τη εμβολιαστική κάλυψη και αύριο από τι 8 το πρωί μέχρι τι 1 το μεσημέρι, κινητή μονάδα εμβολιασμού θα βρίσκεται στο κέντρο υγεία Παλεχωρίου για τον εμβολιασμό των κατοίκων τη ευρύτερη περιοχή. Και θα είναι η πρώτη, δεύτερη και τρίτη ε, δόση για να αυξήσουμε την τρίτη δόση. Μετά θα συνεχίσουμε ε, και θα πάμε την, αυτή την εβδομάδα και στον Πεδουλά και στα Κρασοχώρια. Και στι 20 θα κάνουμε το πρώτο μεγάλο walk-in σε εμπορικό κέντρο, το οποίο εμεί θα ανακοινώσουμε. Μιδαμινέ Μη είναι μέχρι τώρα οι αναφορέ για παρενέργειε από την τρίτη δόση. Με την αναπληρώτρια διευθύντρια των φαρμακευτικών υπηρεσιών να σημειώνει πω στην Κύπρο καταγράφηκαν μόνο τρει. Οι οποίε δεν ήταν σοβαρέ. Δηλαδή ήταν διαχειρίσιμε, ήταν ήπιε. Ωστόσο, όμω, είχαμε αναφορέ. αξιολογείται, δηλαδή κατά πόσον εκείνοι που έχουν λάβει την τρίτη δόση πράγματι είναι ασφαλισμένη. Από τα πρώτε όμω αποτελέσματα που έχουμε από το Ισραήλ, το οποίο ήταν και το πρώτο το οποίο προχώρησε στι τρίτε δόσει, είναι πολύ ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί πω και οι τρει περιπτώσει που ανέφεραν παρενέργειε κατά την τρίτη δόση εμβολιάστηκαν με το ίδιο εμβόλιο που έκαναν και τι προηγούμενε δόσει.